Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο Ισραηλινός στρατός απίφθινε τελεσίγραφο 24 ωρών σήμερα το πρωί, προκειμένου περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι που κατοικούν στο βόρειο τμήμα της Γάζας να το εγκαταλείψουν. Όλα δείχνουν ότι επίκειται χερσαία στρατιωτική επέμβαση στη Γάζα. Η Αντιόπη Σωτηρίου είναι μαζί μας για να μας μεταφέρεις, Αντιόπη, τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο του πολέμου. Το Ισραήλ λοιπόν σφίγγει ασφυκτικά τον κλειό, καθώς μετά από τα αεροσπλήγματα ετοιμάζεται να εισβάλλει στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας. Ζήτησε από περίπου 1.100.000 Παλαιστινίους, σχεδόν το μισό πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας, να φύγουν προς τον νότο. Κάτι που ο ΙΕ θεωρεί αδύνατο, χωρίς καταστροφικές ανθρωπιστικές συνέπειες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζήτησε από το Ισραήλ να ανακαλέσει το τελεσίγραφο, επισημένοντας ότι η μεταφορά ασθενών ισοδυναμεί με θανατική καταδίκη. Η Χαμάς καλεί τους κατοίκους να αγνοήσουν το τελεσίγραφο, ενώ το ανθρωπιστικό δράμα κορυφώνεται. Το Ισραήλ χτύπησε τουλάχιστον 750 στόχους στη Γάζα τη νύχτα, με την ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, της ταξιαρχίας Αλ-Κασάμ, να ανακοινώνουν ότι 13 όμηροι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα τις τελευταίες 24 ώρες. Πάνω από 1.300 έως τώρα είναι νεκροί από την πλευρά του Ισραήλ και περισσότεροι από 1.500 από την πλευρά των Παλαιστινίων, εκ των οποίων 500 ήταν παιδιά. Ήδη 400.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ έντονη είναι η διπλωματική κινητικότητα. Ευχαριστώ πολύ, Αντιόπη, για την ενημέρωση. Με πολύ προσοχή παρακολουθεί η Αθήνα τις εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ήδη έχουν ληφθεί αυξημένα αλλά διακριτικά μέτρα ασφαλείας, ενώ σε εκρήγορση βρίσκονται ΕΙΠ και αντιτρομοκρατικοί. Ο Αλέξανδρος Γίγος έχει τις πληροφορίες. Αλέξανδρε. Λένια, θέλω να σου πω ότι είναι αυξημένη αλλά διακριτική η παρουσία της ΑΕΠ. Όπως είπε, η ΕΙΠ, αντιτρομοκρατική αλλά και κρατική ασφάλεια, βρίσκεται στους γύρω δρόμους, στα στενά, σε σημεία κλειδιά, όπως είναι η Ισραηλινή πρεσβεία, όπως είναι συναγωγές, εβραϊκά κημητήρια, εστιατόρια Ισραηλινών. Ενώ σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει και ένα σχέδιο της ασφάλειας με ντρόν της αστυνομίας τα οποία θα πετούν. Μην ξεχνάμε ότι στις 6 ώρα έχουμε και την πορεία των Παλαιστίνιων προς την Ισραηλινή πρεσβεία από το Μέγαρο Μουσικής, όπου και εκεί θα υπάρχει μια μεγαλύτερη, ακόμα περισσότερη ασφάλεια, προκειμένου να μην έχουμε κάποιο απρόοπτο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θέλω να σου πω κλείνοντας, ότι η Ελλάδα δεν έχει κίνδυνο, μας λένε στελέχη της αστυνομίας, για ενδεχόμενη επίθεση. Ωστόσο, εμείς οφείλουμε μέσω της ΕΙΠ και της κρατικής ασφάλειας να προσφέρουμε τα μέγιστα προς την ασφάλεια των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε. Αλλάζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις κάλπες του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Πληροφορίες για τις ιδιαιτερότητες αυτής της αναμέτρησης, αλλά και για τα ντέρμπι, θα μας δώσει ο Γιώργος Βότσκαρης. Γιώργο. Στις 8 η ώρα λοιπόν αναμένεται η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος την Κυριακή, νωρίτερα κατά δύο ώρες σε σχέση με την περασμένη Κυριακή. Οπότε τότε θα γνωρίζουμε ποιοι εκλέγονται στις 6 περιφέρειες αλλά και στους μεγάλους δήμους όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι κάλπες θα παραμείνουν χθες από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Ενώ έχουν εκτυπωθεί καινούργια ψηφοδέλτια για την εκλογική διαδικασία. Αν τώρα κάποιος κατά λάθος πάρει το παλιό ψηφοδέλτιο και πάει και το ρίξει, αυτό θα προσμετρηθεί κανονικά στην εκλογική διαδικασία. Κατά τα άλλα, θα πρέπει να έχουμε μαζί μας είτε την ταυτότητά μας, το έγγραφο, είτε την ψηφιακή, είτε το διαβατήριό μας, είτε το βιβλιάριο ασφάλειας, είτε το δίπλωμά μας για να μπορέσουμε να ασκήσουμε το εκλογικό μας δικαίωμα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Με λιακάδα και υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάνουν τους 28 βαθμούς, θα οδηγηθούμε στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ο Θοδωρής Κολυδάς θα μας πει περισσότερα. Θοδωρή. Καλό μεσημέρι, Δάνια. Πράγματι, και από σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι άθλιος σε όλη τη χώρα. Κάποια λίγα σύννεφα στα νότια μόνο. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν για αυτούς που θα ταξιδέψουν για τα νησιά τα 4 με 5 μποφόρ στα πελάγια, κυρίως βέβαια στο Αιγαίο. Ενώ οι θερμοκρασίες θα είναι 4 με 5 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα και θα φτάσουμε, όπως ανέφερε, στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Μια σχετική ψύχρα βέβαια θα υπάρχει στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, ενώ κάποια σημαντική αλλαγή δεν φαίνεται στον καιρό μέχρι και τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος. Ίσως κάποιες λίγες βροχές τη Δευτέρα και Τρίτη στην Ανατολική και την Νότια χώρα. Θοδωρή Κολυδά, ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε και πάλι θέμα και περνάμε στην υπόθεση ασέλγειας μιας ανήλικης κοπέλας από τρεις συμμαθητές της στα δυτικά προάστια. Μόνο σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί το περιστατικό. Μιλάμε για ένα κορίτσι μόλις 13 ετών και τρία αγόρια λίγο μεγαλύτερά της.
Μιλώντας στους αστυνομικούς, παρουσία παιδοψυχολόγου, η κοπέλα φέρεται να ισχυρίστηκε πως συναντήθηκε με τους κατηγορούμενους σε προάβλιο σχολείου. Την οδήγησαν σε απόμερο σημείο. Εκεί ο ένας μετά τον άλλον, όχι μία αλλά δύο φορές, την εξανάγκασαν σε ασυλλογικές πράξεις. Κατέγραφαν τις πράξεις με κινητό και μερικές ημέρες μετά άρχισαν να στέλνουν το βίντεο σε κοινούς φίλους. Η ιστορία αποκαλύφθηκε όταν η διευθύντρια του γυμνασίου ενημερώθηκε για το βίντεο. Κάλεσε τους γονείς της και η υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης. Οι κατηγορούμενοι φέρεται να ισχυρίζονται ότι η κοπέλα βιντεοσκόπησε με το κινητό της τις επίμαχες σκηνές. Και οι τρεις κατηγορούνται για βιασμό και διακίνηση πορνογραφικού υλικού. Πάνω από 200 άτομα συγκεντρώθηκαν στο σπίτι της Μέρης Χρονοπούλου για να την αποχαιρετήσουν. Ήταν ντυμένη στα λευκά όπως εκείνη επιθυμούσε. Αγαπημένοι φίλοι, οικεία πρόσωπα και συνάδελφοί της ήταν εκεί στο τελευταίο πάρτι της, όπως η ίδια το αποκαλούσε. Η σωρός έφτασε στο σπίτι της στις 11.30 υπό τους ήχους του τραγουδιού «Έκλαψα χθες». Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, καθότι η γνωστή ηθοποιός είχε κάνει μια μεγάλη δωρεά στον οργανισμό. Η σωρός της αγαπημένης ηθοποιού θα αποτεφρώθηκε στην Αριτσόνα. Και εδώ τελείωσε και το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Star Channel. Για συνεχή ενημέρωση μπορείτε πάντα να επισκέπτεστε το star.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Shopping Star. Δείτε όλες τις εξελίξεις της ημέρας με αναλυτικά ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα. Κυρίες και κύριοι, καλό και χαρούμενο απόγευμα να έχετε. Γεια σας.